Καλησπέρα. Έχουμε αρχίσει τι εκπλήξει. Ήδη έχουν γίνει από την πρώτη μέρα των εκλογών. Όπου στην Ολλανδία, να θυμίσουμε ότι πρώτο κόμμα βγήκαν οι σοσιαλιστέ. Έχουμε λοιπόν και χθε, σύμφωνα με τα exit poll, βέβαια, γιατί δεν έχουν βγει τα επίσημα αποτελέσματα, να το τονίζουμε αυτό. Mm Τα -hmm. exit poll λοιπόν αναφέρουν ότι και στην Ιρλανδία υπάρχει έκπληξη. Πρώτο κόμμα είναι η πράσινη. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσκόπηση που μεταδόθηκε αφού έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα, ο κέραν καύτων πρασίνων εξασφάλισε το 3% Των ψήφων, 9 εκατοστήρε μονάδε περισσότερε από τον πλησιέστερο αντιπαλό του, κάτι που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα χάσει την έδρα, ενώ το κυβερνών κόμμα του Φινεγκάιλ συγκέντρωσε 14% των ψήφων και το Φιένα Φέιλ το 12%. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στην Ιρλανδία έχουμε την έκπληξη. Στη Τσεχία δεν φαίνεται και τόσο να αλλάζουν τα πράγματα. Φαίνεται πω το κόμμα του Αντρέα Μπάμπη θα καταρρεύσει, καθώ ούτω ή άλλω υπήρχε μια δυναμική εναντίον του, καθώ έχει κατηγορηθεί για κατασπατάληση δημόσιου χρήματο και την περίοδο που ήταν επιχειρηματία. Μάλιστα, έχει κατηγορηθεί έχει καταχραστεί ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε αναμένεται άνοδο του ακροδεξιού κόμματο εκεί. Τα exit mm. δεν είναι ξεκάθαρα, καθώ πρέπει να πούμε ότι εκεί δεν υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ενώ αύριο αναμένουμε, όπω είπε πολύ σωστά και στη Ζορτζίνα, τη Μάλτα, τη Σλοβακία και τη Λετωνία. Είμαστε και εδώ στην Ελλάδα αύριο στο ίδιο κλίμα θα είμαστε, αλλά ενδιαφέρον ενδιαφέρον θα έχει η Ιουλία να δούμε τι θα γίνει με τα ακροδεξιά κόμματα στην Αυστρία και τη Γαλλία, κυρίως στην Αυστρία, μετά το σκάνδαλο με τον Στράχε. Σωστά, από εκεί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Exactly. Μετά το σκάνδαλο όμως αυτό ίσως ανατραπεί. Θα το δούμε. Να Θα το, το, δούμε το δούμε αυτό. Σίγουρα ε, ο κόσμο είναι αναστατωμένο από το σκάνδαλο. Ακόμα και η πιο ένθερμη οπαδή του FPO ε, είναι πραγματικά ε, εξαγριωμένη από την τροπή που έχει πάρει ε, το θέμα. Η αλήθεια είναι όμω βέβαια ότι τουλάχιστον προσπαθούν να διασκεδάσουν τι εντυπώσει, να πούν ότι ε, το βίντεο είναι κατασκευασμένο, ότι είναι fake news. Η Μόσχα ήδη έχει πάρει κάποια θέση λέγοντα ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με το ζήτημα καθώ εμπλέκεται ε, και εμπλεκόταν τουλάχιστον δηλαδή, κάποια Ρωσίδα. Λένε πω είναι θα δούμε πώ θα πάνε εκεί τα πράγματα. Καθώ ήδη ο Κούρτ, που τρίζει η θέση του, ο καγκελάριο τη Αυστρία, mm -hmm. ο πιο νέο καγκελάριο κιόλα τη Ευρώπη, ε, λέει ότι θα ξανασυνεργαστεί με το κόμμα αυτό, ακόμα και μετά τι εκλογέ. Κάτι το οποίο έχει θυμώσει του οπαδού του. Αλλά αυτό επίση που περιμένουμε είναι στη Γαλλία τι θα συμβεί. Πρώτον, γιατί ο Μακρόν για πρώτη φορά κατεβαίνει με το κόμμα του εν μέσω έντονη κοινωνική ανατραχή. Να θυμίσουμε ότι επί 28 εβδομάδε τα κίτρινα γυλαίκα ε, ξεσπούν στου δρόμου ε, του Παρισιού και όχι μόνο, ενώ έχουμε βέβαια και την άνοδο τη Λεπέν, η οποία ανα πάσα στιγμή εκμεταλλεύεται τι καταστάσει προ όφελό τη ε, με μια αντιμετραναστατική ρητορία, η οποία συνδέεται και με την Ιταλία του Σαλβίνη και με την Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπάν. Οπότε αύριο, που όλε οι χώρε πλέον ψηφίζουν, θα μα δώσουν από τι 7 η ώρα το απόγευμα και μετά ε, μια εικόνα, μια... μια πρώτη εικόνα. Μια πρώτη εικόνα. Τα Για ξεκάθαρη τα... εικόνα θα έχουμε αργά το βράδυ και κυρίω την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα θα γνωρίζουμε. Η Ιουλία Βελισσαράτου, ευχαριστούμε πολύ.